Δημήτρη. Γεια σου, γεια σου γίγαντα. Τι κάνεις? Μια χαρά. Πώς είσαι? Πολύ καλά. Τι μας ετοιμάζει σήμερα? Energy balls. Είναι, τι είναι? Energy balls λέγονται. Energy balls. Ενεργειακές μπάλες. Είναι η νέα μόδα. Για μικρούς και για μεγάλους. Ναι, ναι. Πραγματικά για μικρούς και για μεγάλους. Είναι η νέα μόδα. Είναι κάτι που μπορούμε να δίνουμε στα παιδιά για πρωινό, για σνακ. Μπορούμε να τα έχουμε εμείς όλη την ημέρα μαζί μας. Είναι πραγματικά ενεργειακή βόμβα. Είναι απίστευτα θρεπτικά, χωρίς καθόλου ζάχαρη. Και με ό,τι μπορούμε να βάλουμε μέσα, ό,τι ταιριάζει και ό,τι αρέσει τον καθένα σε εμάς, τα παιδάκια μας. Καθόλου ζάχαρη, Φέη. Καθόλου. Ζάχαρη. Ούτε ένα γραμμάρι. Έλα που δεν έχει ζάχαρη. Θα το δεις, αυτό τώρα θα τα φτιάξουμε. Έχει σοκολάτα. Έχει σοκολάτα 50 γραμμάρια, αλλά άμα θέλουμε δεν βάζουμε και σοκολάτα. Παιδιά, είναι πολύ ωραίο. Μου θυμίζει του πρέσβη. Ναι. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι πάρα πολύ νόστιμο. Θράσο, θες να δοκιμάσεις, άκουσες τον πρέσβη. Υπάρχει τον πρέσβη. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα υλικά μας. Τα υλικά μας είναι πάρα πολύ λίγα. Μόνο αυτά. Ναι, είναι αυτά εδώ και άμα θέλουμε τα αλλάζουμε. Χουρμά έχεις βάλει, ε. Ναι. Ο χουρμάς είναι η ύλη που θα δέσει όλο το ζυμαράκι. Ωραίος και αυτό που γλυκένει λίγο. Λοιπόν. Ενώ δεν το καταλαβαίνεις όταν το τρως, δηλαδή δεν σου βγάζει χουρμά, σου βγάζει κάτι ιδιαίτερο μαστιχωτό. Ναι. Λοιπόν, θα χρειαστούμε, τα υλικά μας είναι 125 γραμμάρια αμύγδαλα ομά, τα οποία αμύγδαλα μπορεί να είναι φουντούκια, μπορεί να είναι καρύδια, ό,τι σας αρέσει. 170 γραμμάρια χουρμάδες, 50 γραμμάρια βρώμη, 50 γραμμάρια φυστικό βούτυρο, 50 γραμμάρια σταγόνες σοκολάτας μπίτερ. Αν δεν θέλετε να βάλετε τις σταγόνες σοκολάτας, μπορείτε να τα 125 γραμμάρια αμύγδαλο να τα κάνετε 175. Ή να βάλετε 125 αμύγδαλο και να βάλετε φιστίκι ή φουντούκι. Ό,τι θέλετε. Λοιπόν, η διαδικασία. Γεια σου, ρε Βάσο, με τις ωραίες σου ιδέες. Ορίστε, να μην το πιάσω. Και δεν έχει. Πάρτο. Μην πιει το σφινάκι, Θράσο, μόνο το μπαλάκι. Πάμε να δούμε πώς κάνουμε λοιπόν τις απίστευτες μπάλες. Λοιπόν. Πολύ είναι... ωραίες. Δεν είναι. Κοίτα τώρα, ειλικρινά. Έχει το παιδάκι μας γιορτή στο σχολείο, έχει κάτι. Μπορούμε να κάνουμε αυτά εδώ. Με μία μπαλίτσα, όλα τα παιδάκια, είναι τόσο εύκολο να το κάνετε σπίτι και είναι τόσο υγιεινό. Σακουλίτσα με μία μπάλα ενέργειας μέσα και πραγματικά σου προκαλεί ότι έχεις φάει. 100% το παιδάκι μας με δύο τέτοια μπαλάκια, δεν καταλαβαίνεις, στο μπαμ. Λοιπόν, χρειαζόμαστε ένα μίξερ. Χρειαζόμαστε ένα μίξερ και ένα μούλτι. Βάζουμε στο μούλτι το ξηρό καρπό και τη βρώμη. Αμύγδαλα και βρώμη και τα χτυπάμε. Να γίνει ουσιαστικά μία ψύχα, μία πούδρα. Τα αλέθουμε. 125 γραμμάρια αμύγδαλα ομά, μαζί με τα 50 γραμμάρια της βρώμης. Πρέπει να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε στα παιδάκια μας συνήθειες από τα πολλά ανθυγιεινά που τρώνε, να τους προσθέσουμε στη διατροφή τους ωραία πραγματάκια. Γιατί αυτό θεωρείται λιχουδιά, είναι νόστιμο. Μα είναι νόστιμο, είναι γλυκό. Κοίτα εδώ τι ωραίο που έγινε. Τώρα τι κάνουμε. Κοίτα πώς είναι. Το παίρνουμε αυτό, το ρίχνουμε στο μίξερ. Πόσες μπάλες βγάζεις? Αναλόγως πώς μας αρέσουν. Οι μικρές? Καμιά δεκαπενταριά τώρα με αυτό βγάζει. Λοιπόν, χουρμάδες. 170 γραμμάρια χουρμάδες. Πάλι στο μούλτι. Αλλά τους θέλεις ξεχωριστά. Ναι. Σε μια δεύτερη δόση δηλαδή τους αλέφεις. Μπράβο. Λοιπόν, τους χουρμάδες μας. Μέχρι να τους πιάσει. Και μετά ουσιαστικά είναι το ωραίο το φυστικό βούτυρο, 50 γραμμάρια. Και τις σταγόνες σοκολάτας μπίτερ, άλλα 50, θα τις λιώσει τις σταγόνες. Όχι, τις θέλω μέσα να τις αισθανόμαστε. Λοιπόν. Α, ο χουρμάς βγαίνει έτσι, είναι σαν μια πλαστελίνη άμα τους... Εντελώς. Ρίχνουμε και το χουρμά μας. Μισό λεπτάκι. Ωραία. Και τώρα σοκολάτα. Μόνο τόσο φυστικό βούτυρο, ε. Ναι, ίσα ίσα. Γιατί είναι πολύ έντονη η γεύση του έτσι κι αλλιώς και δεν θέλω να τα καλύψει όλα. Μου κόλλησε λίγο. Δεν πειράζει. Ωραία. Λοιπόν, άμα δούμε τα παιδάκια μας, το βάζουμε για λίγο να χτυπηθεί. Θα μπορούσα να το κάνω και με το χέρι. Ναι, θα μας πάρει λίγο περισσότερη ώρα, γιατί τώρα αυτό θέλουμε να ομογενοποιηθεί. Και η υγρασία του φυστικοβούτυρου είναι αρκετή. Μαζί με το χουρμά.
Ο χουρμάς θα βγάλει υγρασία. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και έχει και αυτό το κολόδες που θα μας βοηθήσει για να το πλάσουμε. Λοιπόν, τι έχω κάνει τώρα εγώ. Επειδή κάποια παιδάκια είναι λίγο πιο δύσκολα σε αυτές τις τροφές τις τόσο υγιεινές, θα έλεγα θα τα κοροϊδέψουμε λίγο. Έχω λιώσει και λίγη σοκολάτα. Ναι. Και μπορούμε να πάρουμε το μπαλάκι και από τη μία μεριά, όχι ολόκληρο ούτε καν, να το βουτήξουμε σοκολάτα. Να έχει την ψευδέστηση για τη σοκολάτα. Ναι, να του δώσουμε και τη σοκολάτα και ξαφνικά να το βάλουμε σε αυτό το τρόπο. Ή να μην βάλεις τον πίτερ μέσα τα κομματάκια. Και να την βάλεις μόνο και να έχει μόνο απ' έξω. Ωραίο. Πολύ ωραίο. Αυτά πρέπει να βγουν στο ψυγείο. Όχι. Εκτός για 2-3 μέρες, αλλά πολλές μέρες στο ψυγείο. Και εάν τώρα τα πλάσουμε, είναι έτοιμα. Είναι έτοιμα. Είναι έτοιμα. Αυτό δεν έχει κάτι. Παιδιά, πάρα πολύ εύκολο. Δεν είναι. Και αλλάζετε τους ξηρούς καρπούς με ό,τι αρέσει το παιδάκι σας. Μπορεί να του αρέσει το ενδοκάριδο. Μπορεί να του αρέσει το φουντούκι. Πολύ ό,τι του αρέσει. Σνακ. Μπορούμε να βάλουμε λίγα μπαχαρικά μέσα. Είναι τέλειο. Δοκιμάστε το για το Σαββατοκύριακο και για τους εαυτούς σας. Είσαι φοβερός. Πραγματικά είναι τέλειο. Είναι και τέλειο. Αν πεινάτε να τα έχετε και μέσα στο αυτοκίνητο, ξέρεις που δεν έχεις εκείνη την ώρα αυτό τι να φας. Όχι, αυτό κάνω. Αυτό κάνεις. Έχω πάντα. Λοιπόν. Εγώ έχω σακουλάκι με δαμάσκηνα. Αλλά αυτό είναι πιο ωραίο. Α, και αντί για χουρμάδες μπορούμε να βάλουμε και δαμάσκηνα. Και δαμάσκηνα. Ναι. Ή και σίκα ξερά, αν έχουν λίγη υγρασία τα σίκα ξερά. Δεν από αυτά τα ξερά που τα τραβάς και δεν. Αυτά με λίγη υγρασία. Να είναι λίγο μαλακά. Ναι, γίνεται. Θέλω πριν περάσω.